Μας περιμένει ο αρχισυντάκτης του Over FM. Είναι ο Γιώργος Χελάκης. Γιώργος Χελάκης, δικός σου φίλος, δικός σου γνωστός. Να τον καλησπερίσουμε και καταρχήν να τον ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Χελάκη για τον χρόνο που μας διαθέτει, γιατί ξέρουμε ότι είναι στο τρέξιμο τώρα για την προετοιμασία και της δικής του εκπομπής στο Μέγα. Κύριε Χελάκη, καλησπέρα σας. Γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς είμαστε καλά, εσείς? Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, έλα Βανίκο. Γιώργο μου, θέλω... Πρώτα απ' όλα, επειδή έχεις πάρα πολύ καλή γνώση του πρωταθλήματος εκεί, κάποιοι ποδοσφαιριστές που είναι καινούργοι σε εμάς, παρακολουθούμε το ελληνικό, ξέρεις ότι το παρακολουθούμε, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό για έναν άνθρωπο που το ζει από μέσα. Και θέλουμε λίγο την βοήθειά σου για ορισμένους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ήρθαν στο νησί μας και γίνεται πάρα πολύ κουβέντα και για την θέση που αγωνίζονται και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και πόσο μπορεί να βοηθήσουν. Αν θέλεις, κάνω ξεκίνημα με τον Κρέσπο που. Ενώ ξέρουμε ότι είναι καλός παίκτης, υπήρχε ένα θέμα ηλικία του. Φεύγει λόγω ηλικίας από τον ΠΑΟ και δεν θα μπορέσει, ας πούμε, να το δώσει αυτό το στην Κύπρο. Το ΠΑΟ έγινε μια ορόκληρη κουβέντα και την έκαναν κυρίως οι οπαδοί που δεν ήθελαν να φύγει ο Κρέσπο και ζητούσαν από την διοίκηση να το ανανεώσει το συμβόλαιο. Ο Κρέσπο πέρυσι ήταν βασικός, παρά το γεγονός ότι έχει μεγαλώσει, είναι πάρα πολύ γρήγορο στις αντιδράσεις του. Είναι παίκτης που κατεβάζει την μπάλα. Είναι παίκτης που μέχρι και αριστερό μπακ μπορεί να παίξει, ο δεξιοπόδαρος είναι όπως ξέρετε, αλλά είναι πάρα πολύ έξυπνος, έχει πολύ καλές τοποθετήσεις. Θα μπορούσε φέτος να είναι στον ΠΑΟ. Ο ΠΑΟ έχει προβλήματα στο κέντρο της αμυνάς, που το τραυματιστήκαν και παίκτες, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι στον ΠΑΟ. Είναι ένας παίκτης πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ έμπειρος, πάρα πολύ γρήγορος και για την ηλικία του, αλλά γενικά είναι γρήγορος. Φαντάζομαι αυτό θα το διαπιστώσετε κι εσείς. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε να είναι χρήσιμος στο κορυφαίο επίπεδο του ελλαδικού πρωταθλήματος παίζοντας με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι και στην Κύπρο δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι ένας top ποδοσφαιριστής και για το ελλαδικό πρωτάθλημα και για το δικό σας φυσικά. Γίνεται πάρα πολύ κουβέντα στο ΑΠΟΕΛ, Γιώργο, και για την θέση του Βηγιαφάνες. Ένας ποδοσφαιριστής που και αυτός έχει έρθει από τον Παναθηναϊκό. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει... Αν μου επιτρέπετε έτσι η λέξη, ηγετικά χαρακτηριστικά στην ομάδα, αφού έχει αρχίσει ο πανίκος με τον Κρέσπο. Για τον Βηγιαφάνες, εσύ, γιατί ξέρουμε ότι είσαι και ο προπονητής της ομάδας της. Ναι, βέβαια. Τον αθλητικό συνταχτό. Ναι. Λοιπόν, σε τι θέση θα τον έβαζες? Είπε στα άκρα πολλές φορές. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα στην Κύπρο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να αποδώσει καλύτερα πίσω από τον επιθετικό. Έχει πάρα πολύ καλά χτυπήματα στην μπάλα. Δεν είναι πιο γρήγορος κάποιος στον κόσμο. Ήταν και πιο γρήγορος. Θα είχε μείνει στον Παναθηναϊκό, υποθέτω. Είναι όμως πάρα πολύ καλός τεχνίτης, πολύ καλός χειριστής της μπάλας. Έχει καλά χτυπήματα. Μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα και να μπει με αυτήν μέσα στην περιοχή. Επαναλαμβάνω ότι δεν έχει την ταχύτητα για να παίζει εξτρέμ. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που βλέπει όλο το γήπεδο. Αλλάζει πολύ καλά την μπάλα. Το δεξί του πόδι είναι εξαιρετικό. Και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ορισμένες φορές. Είναι που δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του, ειδικά σε μαρκαρίσματα. Αλλά κατά τα άλλα, είναι ποδοσφαιριστής πρώτης γραμμής ο Βηγιαφάνης και δεν είναι και σε προχωρημένη ηλικία, έτσι, 30 ετών, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής για τον άξονα και όχι για τα πλάγια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ανταπεξέρχεται και εκεί, είτε αριστερά είτε δεξιά. Γίνεται και κουβέντα για τον Τάσο Δόνη. Έχεις εικόνα για τον Τάσο Δόνη που έχει αποκτηθεί πρόσφατα? Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε, έτσι. Γιατί παίζει στο εξωτερικό, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και αυτός. Άλλαξε πολλές ομάδες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε την εξέλιξη που όλοι περιμέναμε με βάση την ταχύτητά του. Γιατί ο Δόνης, όταν εμφανίστηκε στο ποδοσφαιρικό στερέωμα εδώ και έκανε και τα πρώτα παιχνίδια στην εθνική. Το σήμα κατατεθέντου του τρόπου με τον οποίο παίζει είναι ταχύτητά. Είτε ξεκινάει από τα πλάγια στα δεύτερο επιθετικό, κάτι σαν εξτρέμ, είτε παίζει φουνταριστό. Δεν νομίζω, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό, να έχει χάσει την ταχύτητά του, διότι του πρόκειται, όπως σας είπα, και κάποιοι κυρίως μυϊκοί τραυματισμοί. Είναι ένα παίκτη πολύ καλό στο ανοιχτό γήπεδο. Όταν είσαι εγκατεστημένο στην περιοχή των αντιπάλων και έχει τον Τάσο Δόνη σεντερφόρ, δεν πάει να πολλά πράγματα. Ο παίκτη αυτό θέλει γήπεδο για να αναπτυχθεί και να πιάσει την ταχύτητά του. Είναι πολύ ταχυδυναμικό. Είναι ευέλικτος, δεν θα ξέρω ότι έχει τα καλύτερα πλασέ στον κόσμο, αλλά μόνο και μόνο η ταχύτητά του δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους αντιπάλους αμυντικούς.
Πολύ μεγάλη κουβέντα γίνεται, Γιώργο, και για τον Ανσαριφάρ, το οποίο είναι ουσιαστικά η τελευταία μεταγραφή, η προτελευταία μεταγραφή της Ομόνιας, που ήρθε στην Κύπρο. Τον Ανσαριφάρ τον ξέρουμε από τον Πανιόνιο, είναι ένας παίχτης γρήγορος, είναι ένας παίχτης που έχει την αίσθηση του γκολ. Στον Ολυμπιακό τα πήγε αρκετά καλά, στην ΑΕΚ τα πήγε καλά, στον τελευταίο χρόνο όμως δεν έπαιξε. Ο Ανσαριφάρ ήρθε και αγωνίστηκε χθες, κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι και σε τόσο κακή αγωνιστική κατάσταση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Καρίμ Ανσαριφάρ? Έχει βγάλει την προετοιμασία. Εγώ νομίζω ότι ο παδί της Ομόνιας θα τον ευχαριστηθεί με τον Ανσαριφάρ. Γιατί είναι ένας παίκτης που παίζει για την ομάδα, που τρέχει πολύ μέσα στον κήπεδο, βγαίνει στα πλάγια, ζητάει την μπάλα, είναι καλός εκτελεστής, είναι γρήγορος στις αντιδράσεις του μέσα στην περιοχή και έχει και ένα πλεονέκτημα. Είναι η συγκρότηση του παιδιού αυτού, ο οποίος είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και έξω από τα γήπεδα, πρέπει να το πω αυτό. Πείθη ότι ήρθε στην Ομόνια για να δώσει το καλύτερό του. Αυτό έχει και κάποιες εκκρεμότητες με την εθνική ομάδα της χώρας που θα ήθελε να επανέλθει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ καλός και στο ανοιχτό γήπεδο και με τα χτυπήματά του. Εκτελεί με ταχύτητα. Είναι παίκτης της πρώτης επαφής που μπορεί να εκτελέσει αμέσως με το δεξί του πόδι κυρίως, αλλά και με, και με το κεφάλι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, ειδικά αν πάρει την μπάλα πούμε, και έχει χώρο μπροστά του να ξεπεταχτεί για να τρέξει, που δεν θα τον προλαβαίνουν τα σέντερ μπακ. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική λύση για την επίθεση της Ομόνιας. Γιώργο, έχεις εικόνα καθόλου για δύο παιδιά, είναι ο Κίτσου που παίζει στον Ολυμπιακό και ο Πινακάς επίσης ήταν του Ολυμπιακού. Τους γνωρίζεις, μπορείς να μας πεις κάτι για τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους ή δεν έχεις καθόλου εικόνα τους? Όχι, έχω εικόνα για τον Κίτσου και σε αυτό είναι ένας πάρα πολύ επιθετικός μπακ. Mm-hmm. Θα μπορούσε μέχρι και εξτρέμ να παίζει και νομίζω ότι με τις εμφανίσεις που έκανε στην Τουρκία έχει αδικηθεί ο παίκτης αυτός. Δεν αναφέρομαι στον τελευταίο χρόνο. Θα μπορούσε να είναι μέσα στις επιλογές των ομοσπονδιακών τεχνικών της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας και να καλείται στην Εθνική. Είναι περισσότερο επιθετικός μπακ και λιγότερο αμυντικός, χωρίς να σημαίνει ότι δεν τα καταφέρνει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής γρήγορος, ο οποίος πατάει και την αντίπαλη περιοχή, δεν παίζει δηλαδή ακριβώς πάνω στην γραμμή. Γι' αυτό και ίσως δεν μπορώ να σας πω ότι έχει την καλύτερη δυνατή σέντρα, αλλά ένας παίκτης που πλησιάζει την περιοχή, βγάζει συνεργασίες, γρήγορος παίκτης σε καταστάσεις που η ομάδα του εκδηλώνει επιθέσεις από πίσω, δηλαδή έχει αυτό που λέμε το αμυντικό transition και πάει την μπάλα στα μπροστά. Ο Κίτσου θα φανεί πάρα πολύ χρήσιμος. Είναι πολύ γρήγορος και με την μπάλα τα πόδια και χωρίς αυτήν και είναι πάρα πολύ καλό στο να κάνει συνεργασίες και να πατάει ο ίδιος περιοχή. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν θα γυαλίσει στο μάτι των Κύπριων οπαδών να το πω έτσι ο Κίτσου. Είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο? Όχι, εντάξει. Απλά να πούμε για τον Γκάμα. Ο Γκάμα που είναι ποδοσφαιριστής, που ήταν μάλλον ποδοσφαιριστής του Άρη, έχει έρθει στην ΑΕΚ. Σήμερα είχε έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό. Φαίνεται ότι έχει υποστεί έναν τραυματισμό μεγάλο πολύ σοβαρό στον αχίλιο τένοντα, ίσως γιατί αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, ίσως να μπορούμε να πούμε ότι χάνει ολόκληρη τη χρονιά, αλλά αύριο όταν θα περάσει και από τις ιατρικές εξετάσεις. Ελπίζω ο τραυματισμός να μην είναι τόσο σοβαρός. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, Γιώργο. Καλό βράδυ.